Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Θα θέλετε να σας φέρω κάτι, κύριε Τάκυρο? Κορίτσι μου, έχουμε φιστίκια, φιστίκια, έχουμε peanuts, πώς τα λένε. Γεια σας, κύριε Τάκη. Καληνεσπέρα, πού είστε? Κοντεύω σε αεροδρόμιο, κύριε Τάκη. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, αυτό ήθελα. Να είσαι στην ώρα σου ή με αργήσεις, γιατί έχω πολλές δουλειές. Έχω να ζωγραφίσω κάτι και να δω μια σειρά. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Τάκη, μάλιστα. Την καλημέρα, Ζωή, την ξέρεις? Ναι, ναι, κύριε Τάκη, την ξέρω. Έχεις δει το 6728 επεισόδιο? Όχι, κύριε Τάκη. Όχι, καλά να έρθεις μετά άμα θες να το δούμε μαζί. Εντάξει, εντάξει, κύριε Τάκη, ναι, ναι. Να κύριε. Είσαι εκεί, γιατί αλλιώς ξέρεις. Ναι, ναι, κύριε Τάκη. Θα σε βάλω να τα δεις όλα τα επεισόδια από την αρχή. Μάλιστα, κύριε Τάκη, μάλιστα. Άντε, γεια σου. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε, κύριε Τάκη. Αφού είναι δικό μου το αεροσκάφο, ποιος να προτιμήσω, άλλους? Ωραίος ο πιλότος, μπράβο, μπράβο. Δεν είχαμε τίποτα να ταράξεις, όλα έγιναν σωστά. Πάμε, αγόρια. Μπράβο, μπράβο, στην ώρα σου βλέπω ήρθες, τι ώρα είναι? Εννοείται, κύριε Τάκη, η ώρα είναι μέχρι 28. Τάκη, φτάσαμε. Το βλέπω, αγόρι. Λοιπόν, πάρκαρε τη αυτοκίνητα. Μπράβο. Ωραίος. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ που με φέρατε εδώ πέρα. Δεν θα χρειαστώ τώρα το Τάκης Ροπ Άρμι για λίγο καιρό, γιατί θα αλλάξω τη δρόμο, όπως σας είπα. Θα προσπαθήσω να μπω στη αστυνομία, να αλλάξω λίγο τη δρόμο, να φέρω τη τάξη και τη ασφάλεια. Να είστε σε επιφυλακή γενικά, άμα θα χρειαστώ κάτι θα σας καλέσω. Αυτά, ναι, ευχαριστώ. Να είστε καλά, αγόρια. Να είστε καλά, κύριε Τάκη. Να προσέξεις τη αυτοκίνητο εσύ, γιατί κάπως περίεργο σε είδα. Να, όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, κύριε Τάκη, μην καθόλου. Το πατάς στο γκάζι και είναι χρεωμένο, στο έχω χρεώσει το αυτοκίνητο. Ναι, κύριε Τάκη, μην φοβάστε, δεν θα κάνω κάποια ζημιά στο αυτοκίνητο σας. Σίγουρα, Δεν πιστεύω να το πάρεις τώρα και να το πεις ότι είσαι και ο αφεντικός στη κορίτσια. Όχι, όχι, κύριε Τάκη, αφού... Καλησπέρα σας. Καληνεσπέρας. Ωραία, καλό, τι θα θέλετε? Τη γραφείο του κύριου διοικητά, υποδιοικητά, ταξίαρχος... Κάτι, κάτι από όλα αυτά. Δώστε μου μισό λεπτάκι σας παρακαλώ, να ενημερώσω τον ασύρματο. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Λέμε, εάν τώρα, εάν. Όχι ότι εγώ είμαι κάτι τέτοια πράγματα, προς Θεού. Άμα έρθει να σε στη πόλη από την κάγκελα παράνομα, χωρίς την πράσινο κάρτα, τι γίνεται?
Ενημερωτικά ρωτάω για ένα φίλο μου. Για ξαναεπαναλάβετε σας παρακαλώ. Λέω αν μπει κάποιος στη πόλη με, χωρίς την πράσινο κάρτα. Όχι ότι εγώ είμαι κάποιος αλλοδαπός και κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να παρουσιάσετε το τμήμα να βγάλει πράσινη κάρτα. Όπως και να έχει. Κάποιο έγγραφο ή τελείως παράνομα. Τελείως, ναι. Για ένα φίλο ρωτάω, έτσι απλά ενημερωτικά. Δυστυχώς θα πρέπει να συλληφθεί και να έρθει νόμιμα. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Και να φτιάξουν τα χαρτιά νόμιμα για να κινήσει νέα καινούργια διαδικασία για να μπορέσει να βγάλει την πράσινη κάρτα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μισό λεπτό να επικοινωνήσουμε το κύριο διοικητή σα. Ναι, επικοινωνήσει. Άμα δεν τον ακούς καλά, πάτα το 0, το ξέρω αυτό. Ναι, δώσ' το μισό λεπτό. Ναι, καλησπέρα κύριε διοικητά. Είναι ένας κύριος που θέλει να σας δει. Πείτε μου το όνομα σας, δώσ' το μια ταυτότητα. Τάκη Στυρόπ. Ωραία. Είναι ο κύριος Τάκη Στυρόπ. Μάλιστα. Τον περιμένατε? Μάλιστα. Είμαι ο ίδιος. Ωραία. Για να μην μπερδευτεί ότι έχει έρθει κάποιος άλλος, κάποια άλλη. Ωραία, μάλιστα κύριε διοικητά. Με ενημέρωσε ότι είναι σε μια ειδική αποστολή. Μου είπε να σας πάω στο γραφείο του. Ωραία. Και να σας βάλω και να καθίσετε και να περιμένετε για λίγο και πολύ σύντομα θα είναι κοντά σας. Τηλεόραση έχει? Τα πάντα έχει. Πολύ ωραία, πάμε. Κύριε Τάκη, περάστε. Μάλιστα, εντάξει. Να καθίσω εδώ εγώ, εδώ. Εκεί να το περιμένω. Εκεί είναι η καρέκλα του κύριου διοικητά. Θα σας πρότεινα να καθίσετε στο καναπέ. Εντάξει. Στο καναπέ, είναι μαλακά. Δεν πιστεύω να έχει χαλάσει καμιά σούστα εδώ πέρα. Όχι. Πρόσφατα τον νομικήτησαν. Γιατί μπορεί ο διοικητής να έχει και την κορίτσι να τη φέρνει εδώ πέρα για να ξέρεις, κατάλαβες. Είναι σοβαρός άνθρωπος ο κύριος διοικητής μας. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Μισό λεπτό, δηλαδή άμα εγώ πάω με την κορίτσι δεν θα είμαι σοβαρός. Το κορίτσι το πάει σπίτι, δεν το φέρνει στην υπηρεσία του. Ναι. Είναι αυστηρά επαγγελματίας με τη δουλειά του. Σπίτι θα βαριέται όμως, πρέπει να τη βγάζει και έξω την κορίτσι. Ναι, αλλά είναι αυστηρά επαγγελματίας. Στη δουλειά δεν κάνει τέτοια πράγματα. Καθίστε σας παρακαλώ. Να ρωτήσω λίγο. Παλικάρι μου, παρακαλώ. Εσύ εδώ. Καλησπέρα. Καληνεσπέρα. Μαγειρεύεις? Όχι κύριε Τάκη. Γιατί το λέτε αυτό? Έχεις πολλά τατουάζ, γι' αυτό ρωτά. Τάκη. Καληνεσπέρα. Καλή κύριε Τάκη. Ο διοικητής είστε? Όχι κύριε Τάκη. Ο ταξίαρχος? Είστε η μεγαλύτερη θαυμάστρια μου. Εγώ είμαι η θαυμάστρια? Ναι κύριε Τάκη. Να με περιμένεις? Τι με... κάνετε στην πόλη μας κύριε Τάκη? Ήρθα για να βρω τη Συγκρού. Κύριε Τάκη. Γι' αυτό τι λένε Συγκρού Φίξ, καταλάβες? Πάμε να φτιαχτούμε. Θα σας περιμένω απ' έξω. Εννοείται την κορίτσια. Και την πέρασα για κανονική κοπέλα να φανταστείς. Είναι εδώ του τμήματος, αυτό που λέγαμε πριν για τη σούστα. Όχι, δεν είναι για τη σούστα. Κάποιο καφεδάκι, κάτι. Για να σκεφτώ λίγο. Λοιπόν, θέλω ένα εσπρέσο με τριό με λίγη κανέλα και γάλα καρύδας και να έχει από πάνω μια καρδούλα που θα σκάει ένα βέλος στη μέση και θα κάνει ένα μπλιμπλίκι λίγο πιο εκεί και να φαίνομαι κι εγώ και να κλέβω την καρδιά. Μάλιστα. Κάτι πιο απλό δεν υπάρχει? Να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό. Τώρα μεταξύ μας, παλικάρις. Μ' ακούς? Έλα, πείτε. Σε πληρώνει στην ώρα σου ο διοικητής? Ναι, πάντα στην ώρα μας είμαστε. Είναι καλός? Εντάξει, φωνάζει λίγο, αλλά καλός είναι.
Έχεις καβατζώσει κανένα πιστόλι, έλα τρώμε μεταξύ μας, είμαστε. Τη σφαίρα, κάτι. Έχω πάρει δύο σφαίρες έτσι για ενθύμιο, η αλήθεια είναι. Από ποιον, για ενθύμιο? Από το όπλο μου. Α, να σου δείξω. Να σου πω, τι έχεις κατά σχέση και όπλα. Έχω κατά σχέση αρκετά όπλα, ναι. Από αυτά μπορούμε να πάρουμε μετά, να μην κάθονται, είναι αμαρτία από το Θεό. Κοίτα, αυτό κατασκευμένο είναι. Αυτό που έχεις είναι κατασκευμένο. Α. Καλό είναι αυτό, είναι ωραίο είναι αυτό, ρε. Μπράβο. Εσύ σαν να τροφτεί αυτός. Βάσει βαθμού εγώ. Είναι καλός. Κάνει τη δουλειά του σωστά, πώς τον βλέπεις? Πάρα πολύ καλός. Πού να ξέρεις. Πού να ξέρε. Κύριε Τάκη, με προσβάλλετε. Όχι, όχι, για άλλο, για άλλο. Λέω πού να ξέρεις τι συμβαίνει στον κόσμο, γενικά. Μάλιστα. Κατάλαβες. Να παίξω. Κύριε Τάκη. Παρακαλώς. Κύριε Τάκη. Παρακαλώς, παρακαλώς, ναι, πήγε. Έφερα τα στριγκάκια μου, κύριε Τάκη. Βάλτα εκεί, δίπλα στους φακέλους. Βάλτα εκεί. Είμαι μεγάλη φαν, κύριε Τάκη. Φαν, ανεμιστήριας, σαν αυτό εκεί. Όχι, κύριε Τάκη, μπουφάν, μπουφάν. Μπουφάν, δεν βλέπω να φοράς όμως μπουφάν. Τι γίνεται εδώ πέρα, σε τι τμήμα ήρθα? Λοιπόν, για να δω λίγο εδώ πέρα, τι κοιτάζω δικητή στους φακέλους. Κοίτα κύριε φίλε, κάθεται, μου λένε ότι είναι επαγγελματίες και ζωγραφίζει πυραμίδες εκεί πέρα. Κάτι κουτάκι. Καλησπέρα κύριε Τάκη. Καλησπέρα, ναι. Βλέπω αλλάξατε θέση. Εδώ πέρα έχω εγώ λουμπάγο και εκεί πέρα πιάστηκα και... Το καθιάκ που ήθελα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Καλησπέρα αφεντικός, διοικητής. Ποιος είστε κύριε μου? Καλησπέρα κύριε διοικητά. Λοιπόν, παρακαλώ πείτε μου τι θέλετε. Εγώ τι θέλω, αγόρτα μου. Τι κάνεις εκεί πέρα στο γραφείο? Α, ναι, μπερδεύτηκα επειδή ήμουν εδώ πέρα. Έλα από εδώ. Κάτι το γραφείο, αγόρτα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Απλά είχε κύριο στο γραφείο. Μόνο κανεβαίνω πάνω στο γραφείο. Ναι, είχε καθίστα εκεί και ενώ. Ναι. Κατάλαβε το μπερδεύτηκα. Έχουμε καρεκλή και μπροστά, έχουμε και καναπεδάκι μπροστά. Ή ποιο λόγο κάθεσαι καρέκλα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα είμαι λίγο σε ένταση, μπορώ να είμαι όρθιο. Κάτσε όρθιο. Δώσ' μια ταυτότητα να δω ποιο είσαι, γελά. Είμαι ο Τάκη Σορόπ. Δώσ' μου τα φωτιτούλα σου πρώτα όμως. Θα μου την ξαναδώσεις πίσω, Ρε, φέρτε τα φωτιτά σου να δω από πού είσαι. Σίγουρα. Από πού είσαι, αγορνία, πες μου. Είμαι από την Ελβενία. Από την Ελβενία, Αλβανός είσαι. Αλβανός, ναι, Αλβανός. Τα... Άδεια παραμονή. Πώς. Άδεια παραμονή έχεις? Όχι, δεν είμαι παράνομος. Δεν γίνεται να έχω άδεια του παρανόμου. Τι εννοείς? Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθα εγώ, κύριε. Για πες μου τι χρειάζεις. Κύριε διοικητή, ακούστε να σας πω τώρα. Πρέπει να είναι μπορεί ο κύριος. Τι είναι δικό σας ο άνθρωπος εδώ? Να τα πω μπροστά. Άνθρωπέ μου, σιγαράκι απαγορεύεται εδώ πέρα, τι κάνεις? Όχι, συγγνώμη, κύριε διοικητή. Λοιπόν, θέλω να τρέξεις έξω και να κάνεις 10 γύρες γύρω από το τμήμα. Μάλιστα. Τροχάδιν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είμαστε οι δυο μας, για πες μου. Μπράβο, είδες, ήρθα εγώ να βάλω στην τάξη. Μάλιστα, για πες μου, τι χρειάζεσαι κύριε Τάκη? Λοιπόν, κύριε διοικητά, ακούστε εδώ πέρα να σας πω πως έχει η κατάσταση. Εγώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αυτό θέλω κι εγώ. Είμαι τι παράνομος. Εγώ ήμουν τι παράνομος. Χρόνια έχω κλέψει τη μισή Ελλάδα, έχω κλέψει τη μισή Αλβανία, έχω κλέψει αυτοκίνητα, την ναρκωτικό, πυροβόλα, έχω καθαρίσει τον κόσμο. Αλλά θέλω να πάρω το σωστό το δρόμο. Και επειδή τα έχω δει όλα αυτά, ήρθα να συναντήσω εσάς, να βάλω κάτω τη χέρι και να πω τέλος. Ξεκινάμε τώρα να βοηθήσουμε τον κόσμο, να μπει μια τάξη, να κάνω το σωστό. Γιατί μόνο άμα ξέρεις το λάθος, καταλαβαίνεις και μπορείς να κάνεις τη σωστό μετά. Και θέλω να ενταχθώ στη σώμα, να γίνω, ξέρω, τη σηκώτητη, κάτι να γίνω εκεί στον νεφρό, κάπου να με βάλεις. Κατάλαβες. Πού να σε βάλω σε ένα γόρδο. Καλά, καταρχάς μου λες τώρα ότι
Έχεις κανένα δικήματα? Παλιά τώρα, ξέρεις. Πόσο παλιά, αυτό είναι κατάθεση που κάνεις τώρα. Κατά ποια θέση? Εγώ είμαι όρθιος. Κατά τη δικιά σου θέση. Είμαι όρθιος. Εγώ όρθιος είμαι. Για ακούω, για πες μου. Πότε έχεις κανένα τα δικήματα, γιατί είναι πολύ σοβαρή κατάσταση εδώ πέρα. Κοίταξε να δεις. Άκου να δεις, δεν έχεις ακούσει για την προηγούμενη ζωή? Έχω ακούσει. Παλιά είχα κάνει, παλιά, στην προηγούμενη ζωή. Μάλιστα. Ωραία. Παλιά στο έχεις πάει στο Τέξας? Στο Τέξας όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Παλιά, είναι παλιά στο Τέξας το έχω κάνει. Δεν είναι δικαιοδοσία από δικιά μου εκεί πέρα. Μπράβο, αυτό. Εγώ είχα... Οπότε μου την κλείτωσες. Τι να σε κάνω εγώ εσένα εδώ πέρα, αγόρνα μου? Τι μπορείς? Εγώ είμαι πιστός, εγώ θα φτιάξω θα βάλω την τάξη εδώ μέσα. Τι τάξη να βάλεις εσύ εδώ πέρα, με τέτοια ρούχα, τέτοια αμφίες, τέτοια αμούρι, τέτοιο μουστάκι? Είχα πάει εγώ στη δευτέρα τάξη. Και εκεί έμεινες? Ναι, είχα κάνει μέχρι και την τετάρτη. Και παραπάνω δεν μπορούσες? Την Πέμπτη είχε αργία το σχολείο. Παρασκευή? Παρασκευή, απουσίες. Απουσίες. Και έτσι έμεινες η Πέμπτη? Στην Τετάρτη. Μη κλέβεις, το είπαμε. Αυτά παράνομα δεν θέλουμε εδώ πέρα. Όχι. Και για πες μου, είχα μια εμπειρία τώρα εδώ πέρα στο σώμα. Τι να σε βάλω, πού να σε βάλω εσένα? Να σε βάλω δόκιμο. Κάτσε. Τόση ώρα, εγώ τι σου λέω, ρε? Δεν έχω όλη την εμπειρία. Έχω κλέψει όλη την κόσμο εδώ πέρα. Τι άλλη εμπειρία θέλεις? Τα ξέρω όλα. Απ' έξω και ένα κότσο, τι θες? Άμα τον δω εγώ τον άλλο, να. Θα τον καταλάβω από τα 4 χιλιόμετρα ότι είναι την κλέφτης. Τσακ, μπαμ, θα τον μυρίσω σαν αγωνικό. Έχω μύτη εγώ. Έχεις μύτη, βλέπω. Η μύτη αυτή είναι λίγο. Μεγάλη. Τη σκαλίζω συχνά, καταλάβεις. Αναπνέω πολύ πράγμα. Τι αναπνείς, αν επιτρέπεται? Κάνω. Είχα πάει στο πλυντήριο να βάλω τη ρούχα και. Τι γίνεται έξω, παιδιά? Είχα βάλει να βάλω πλυντήριο και είδα μια άσπρη σκόνη εκεί και κάνω από συνήθεια. Και δεν μπορεί να φανταστείς τι έπαθα. Τι έπαθες? Και μετά από αυτό κάτι έπαθε το μυαλό μου, έτσι γύρισε και λέω θα πάω στην αστυνομία. Ωρα θρεβάκι. Τι έπαθες εσύ? Από το Καλγκόν όλα. Από το Καλγκόν? Από εκεί ξεκίνησαν όλα, ναι. 29 κατασκευαστές συνιστούν σκιπ, αλλά εγώ πήρα Καλγκόν. Και δεν τους άκουσες? Ακριβώς. Και να τι πάθαμε. Ήρθα εδώ τώρα. Θα σε τρέχω κι εγώ μετά στο τμήμα. Όχι. Θα πηγαίνουμε κανονικά με το προπολικό. Γιατί με τα πόδια είμαι και μεγάλος άνθρωπος τώρα. Καλά, άνθρωπέ μου. Δεν θα σε τρέχω με τα πόδια. Αλλά. Θα σε τρέχω εδώ μέσα στο τμήμα. Θα σε έχω γύρω-γύρω, πάνω-κάτω. Πάνω κάτω όμως να είμαστε straight, γιατί εγώ άκουσα περίεργα πράγματα. Είχε έρθει εδώ μια κοπέλα. Τι έχεις ακούσει? Είχε μια κοπέλα με κόκκινα ρούχα πριν και είπε ότι εδώ πέρα οι σούστες κάτι έχουν πάθει και τις φτιάξατε, λέει. Τις είχε χαλάσει αυτή. Δεν ξέρω προηγούμενο τι έκανε, τι βίτσια είχε. Και άφησε εκεί πέρα ένα κουτί με strings για εσάς, λέει. Για εμένα? Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω τι έκανε ο προηγούμενος διοικητής. Εμείς εδώ είμαστε τύπικοι γάμος. Και θέλω να σας πω κάτι, όχι ότι είμαι κουζομπόλης, μαρτυράω κτλ. Αλλά ένας εδώ πέρα αστυνομικός μου είπε ότι έχει κλέψει κατεσχημένο ότι όπλο και μερικές σφαίρες για ενθύμιο. Αλήθεια, ποιος ήταν, για πες μου? Ήταν ένας με τα τατουάζ που μαγειρεύει. Αυτός που έφυγε για τρέξιμο. Ναι. Αλλά μην το μάθει ότι σας το είπα τώρα. Για περίμενε. Εγώ δεν τα λέω αυτά, δεν μαρτυράω. Για περίμενε λίγο. Όχι, κύριε Δικητά. Κύριε Δικητά, έχουμε άλλη δουλειά. Κύριε Δικητά. Εντάξει. Ας έρθουν και αυτοί μέσα. Λοιπόν. Κύριε Δικητά. Και για ποιο άλλο λόγο θες να μπεις εσύ στο σώμα, το ελληνικό σώμα αστυνομίας? Στην αστυνομία εννοείς? Ναι, στο ελληνικό. Καταρχάς, να σε ενημερώσω ότι έχω μπει ήδη στην αστυνομία. Είμαστε μέσα στο γραφείο σου, έχω περάσει την πόρτα, είμαι μέσα. Είμαι στην αστυνομία ήδη. Κάνεις εμένα τον έξυπνο και πες μου γιατί θες να μπεις στο ελληνικό σώμα αστυνομίας. Για να υπηρετήσω το ελληνικό σώμα, να βοηθήσω, να επιβάλλουμε την τάξη, την ασφάλεια, να είναι ασφαλείς οι πολίτες μας, γιατί κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Και θέλω να γίνω σωστός και τίμιος. Λοιπόν, θα σε βάλω έτσι λίγο για αρχή να σε δω
τι κουμάσεις εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Για ρωτάμε. Λοιπόν, κύριε διοικητά, μπορούμε να πάμε στον πάνω όροφο να με προσλάβεις. Για να μην... Ναι, να μην ξεκινήσω από τόσο χαμηλά, να ξεκινήσω από το λίγο πιο ψηλά, να είμαι λίγο πιο ψηλά. Να πάμε στον πάνω. Πόσο ψηλά θες, ας πούμε. Πάμε. Πόσο ψηλά θες να είσαι. Μέχρι πού φτάνει το ασανσέρ. Έχει πόσους ορόφους έχει το κτίριο. Έχει 2-3 ορόφους, 4. Αναλόγως. Θέλω αναλόγως να... που θες να φας. Να είμαστε στο δεύτερο, γιατί μετά έχω λίγο υψοφοβία και φοβάμαι τα ύψη. Φοβάσαι τα ύψη. Ναι, ναι. Στο δεύτερο. Και εγώ ήθελα να σε βάλω έτσι για πιλότο. Όχι πιλότο. Όχι πιλότο. Όχι πιλότο, όχι, δεν είναι. Τα έχω τεσσιδοκοντιλέψει όλα. Και έχω και καλό σημάδι. Παίρνω το τηλεκοντρόλι της τηλεόρασης και σημαδεύω καλά εκεί. Τσακ, αλλάζω το κανάλι. Έχω πολύ καλό σημάδι. Για επέγραψε εδώ πέρα λίγο μπροστά στο φάκελο. Βεβαίως. Με υπογράψε. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, έφτιαξα και μια καρδούλα ναι. Για σένα. Να σε καλά. Θα το διορθώσω εγώ αυτό, όμως δεν για να το καταθέσω έτσι. Α, ναι, να κάνω άλλο σχέδιο. Ένα στεράκι. Όχι, όχι, όχι. Ένα στεράκι που είναι του ψερίφι. Μετά. Ναι. Πάρε μια και τα φωτά σου πίσω. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, για να σου δείξω τα ρουχαλάκια σου. Βεβαίως. Να δεις τα αποδυτήρια. Βεβαίως. Πιτσκόρια, ελπίζω να σας άρεσε τη βίντεο. Θα με βρίσκετε στη σερβερ ομερτά και να κάνετε όλη τη εγγραφή στη κανάλι και να φέρετε και φίλους σας να μεγαλώσει η παρέα μας τάκη στροπάρμη. Να κάνετε εγγραφή και like τη βίντεο. Γράψτε και από κάτω στη σχόλια ό,τι θέλετε για να με βοηθήσετε να κάνω περισσότερα βίντεο για εσάς. Και να προσέχετε στο σερβερ να είστε σοβαροί γιατί τώρα είμαι αστυνομικός. Αυτό πονήσε τη χέρι τώρα. Λοιπόν, κάτι τη γραφή και το νου σας μάγκες.